Επίσκεψη στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του Πεζικού στο Ηράκλειο πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε ιδιαίτερη χαρά και τιμή το γεγονός ότι επέστρεψε στη ΣΕΑΠ μετά από πολλά χρόνια. Ο ίδιος μίλησε για το νέο σύγχρονο ελληνικό στρατό, κάνοντας λόγο για την αναδιάρθρωση της εφεδρείας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα κύριε Υπουργέ! Ευχαριστώ! Αντιπαθιστής Πεζικού Βολυράκης Μιχαήλ Ζημηρίτης, πρώτης μοιραίας πρώτου Ρόκου Κρούσεως. Καλημέρα κύριε Υπουργέ! Ο Νίκος Δένδιας, που είχε διαδοχικές συναντήσεις με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΕΑΠ καθώς και με τους σπουδαστές της σχολής, αναφέρθηκε στο φιλανδικό μοντέλο στράτευσης που ετοιμάζεται να υιοθετήσει η Ελλάδα. Όπως τόνισε, τις προσεχείς ημέρες θα επισκεφθεί ο ίδιος στη Φιλανδία, όπου θα του γίνει αναλυτική παρουσίαση του φιλανδικού μοντέλου, το οποίο με τις απαραίτητες προσαρμογές στα ελληνικά δεδομένα θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μέσα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του νέου σύγχρονου ελληνικού στρατού. Αναφερόμενο στα δύο χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως είπε, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην υπαρκτή απειλή του αναθεωρητισμού. Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα πρέπει να σημειώσουμε αυτή την επέτειο, για να αντιληφθούμε όλοι τη μεγάλη απειλή, τη υπαρκτή απειλή συνιστά ο αναθεωρητισμός για τον 21ο αιώνα. Πώς ισχυρά κράτη προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε γειτονικά τους κράτη, πέρα από το διεθνές δίκαιο, πέρα από τις προβλέψεις του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τον Υπουργό Άμυνα συνόδεψαν στην επίσκεψή του στο Ηράκλειο ο Υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ενετάκης και ο Βουλευτής Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.